το αναθεωρήσετε λίγο, να το δείτε διαφορετικά και θα προσπαθήσετε μετά από το φθινόπωρο να το πραγματοποιήσετε. Τα καρκινάκια μας φεύγει ο Ερμής από το δικό σας ζώδιο. Είναι σε αυτούς που είναι γεννημένοι τελευταίες μέρες. Έχετε μηνύματα, ειδήσεις, τηλεφωνήματα με ανθρώπους που αγαπάτε. Η νέα θέση του Ερμή, ό,τι φέρνει για σας το καλοκαίρι, όσα κι αν είναι τα θέματά σας, αυτή η θέση θα σας κάνει να ασχοληθείτε πάρα πολύ με ένα οικονομικό θέμα. Οικονομικά, κληρονομικά, φορολογικά, τέτοιου είδους θέματα θα έρθουν στο προσκήνιο και από το φθινόπωρο και πάλι δουλειά. Βέβαια, η Πανσέλινος σημερινή επηρεάζει εσάς που είστε γεννημένοι το πρώτο δεκαήμερο. Διατηρήστε τις σχέσεις σας, προσέχετε. Ενώ ή των τελευταίων ημερών θα περιμένετε ουσιαστικά ένα μήνυμα το οποίο θα είναι σημαντικό για όλο το καλοκαίρι. Τα λιονταράκια μας είναι λιγάκι ευαίσθητα αυτόν τον καιρό. Μπαίνει ο Ερμής στο δικό σας ζώδιο. Να ξέρετε ότι όταν είναι στο προηγούμενο από σας ζώδιο, δημιουργεί σχόλια και παρασκήνιο. Τώρα λοιπόν που θα έρθει στο δικό σας ζώδιο, αν είστε γεννημένοι την πρώτη ή τη δεύτερη μέρα, θα έχετε μία πρόσμενη συνάντηση. Προσέχετε, μην πιεστείτε. Όλους τους μήνες αυτούς που θα μείνει στο δικό σας ζώδιο, θα μάθετε τι μπορεί να γίνεται παρασκηνιακά για σας, τι μπορεί να λέγεται. Αλλά αυτό σημαίνει ότι θα έχετε και πολύ επικοινωνία σημαντική για σας, η οποία άλλοτε θα είναι θετική, άλλοτε αρνητική. Αν είναι ανάδρομος, θα πρέπει να προσέξετε. Βεβαίως, τον Ιούλιο έχετε αυτό βοηθό και θα ξέρετε κάθε μέρα πώς είναι, γιατί είναι περίεργες ημέρες. Έχουμε και δύο εκλήψεις, οι οποίες και τα λιοντάρια τα πιάνουν και γενικότερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να προσέχετε, αλλά έχετε ειδήσεις πολλές. Για τους παρθένους μας, δικό σας κυβερνήτης ο Ερμής, μέχρι να βρεθεί και κάποιος άλλος, αυτό σημαίνει ότι αυτόν τον καιρό ίσως θα θέλετε να μείνετε για λίγο μόνοι, να οργανώσετε τη ζωή σας, η οποία οργανώνεται από τον Σεπτέμβριο και μετά. Ενώ θα πρέπει να προσέχετε να μην δίνετε αφορμές για σχόλια, γιατί δεν αποκλείεται να σχολιαστείτε. Για τους ζυγούς μας, η νέα θέση του Ερμή, ενώ έχετε θέματα οικογενειακά, επαγγελματικά, αν είστε γεννημένοι το Σεπτέμβριο, η νέα θέση του Ερμή θα φέρει κοντά σας φίλους, αγαπημένα πρόσωπα, θα έχετε κοινωνική ζωή έντονη, μέσα στο καλοκαίρι, όπως και αν είναι τα πράγματα, θα υπάρχει μια έντονη κοινωνικότητα, από την οποία εσείς θα επωφεληθείτε, ενώ τα οικονομικά θα αρχίσουν να βελτιώνονται. Για τους Σκορπιούς μας πάλι, αυτή η νέα θέση μιλάει και τόσο για την κοινωνική σας ζωή, το γάμο, ή και για την επαγγελματική, βέβαια. Ίσως λειτουργήσετε κάπως υπερβολικά και αυτό θα πρέπει να το προσέξετε, να μελετάτε μία και δύο φορές, η διέστηση θα σας βοηθήσει, ώστε να μην κάνετε κάποια λάθη στην κοινωνική σας ζωή και στην επαγγελματική. Ουσιαστικά όμως, έχοντας το Δία βοηθό, νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά. Αγαπημένοι μου τοξότες, αυτή η νέα θέση του Ερμή για μέχρι το Σεπτέμβριο για σας είναι ταξίδια, επαφές, συμφωνίες. Αν είστε σπουδαστές, μπορείτε να προγραμματίσετε τα σχέδιά σας. Ακόμα η Αφροδίτη σας βοηθάει και θυμηθείτε ότι μετά από αυτό το καλοκαίρι αρχίζουν τα πολύ πολύ όμορφα πράγματα για σας. Τα εγωκεράκια μας που τα πιάνει αυτή η Πανσέλινος. Σήμερα η νέα θέση αυτή, παρόλο που θα είναι καλοκαίρι, θα ασχοληθείτε πάρα πολύ με ένα οικονομικό θέμα, όχι τρέχοντα οικονομικά, κληρονομικά, φορολογικά, εφορίες και τέτοια, όπου θα έχετε και θα βρείτε μία λύση, η οποία θα είναι πολύ πολύ σημαντική, καθώς και ο Δίας θα μπει πια σε ορθή φορά και θα διορθώσει τα κακώς κείμενα, ιδιαίτερα τόσο στην προσωπική σας ζωή, όσο και στην επαγγελματική. Για τους υδροχόους μας, ενώ αυτό τον καιρό ασχοληθήκατε και ασχολείστε με τη δουλειά, η νέα θέση του Ερμή θα φέρει πάρα πολλές συζητήσεις με τον σύντροφο ή με τους συνεργάτες. Μπορεί να κάνετε καινούργιες συνεργασίες, καινούργιες σχέσεις, καινούργια πράγματα τα οποία μέχρι τώρα δεν έχετε κάνει, αλλά και συζητήσεις οι οποίες άλλοτε θα είναι σε μια ορθή φορά και άλλοτε μπορεί να αναθεωρείτε κάποιες απόψεις, μπορεί να μην βγάλετε συμπεράσματα από τις πρώτες μέρες. Ενώ τα αγαπημένα μας ψαράκια. Τι έγινε, ψαράκια μου? Ενώ μέχρι τώρα ασχολείστε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα, αυτή η νέα θέση του Ερμή μέχρι και το Σεπτέμβριο μιλάει για δουλειά ή για υγεία, αν έχετε θέματα υγείας. Για θέματα υγείας, να κάνω μια παρένθεση και να πω, επειδή συμμετέχει ο Ποσειδώνας, να ξέρετε ότι κατά τη δική μου γνώμη και η ολιστική θεραπεία μπορεί να είναι καθοριστική, ειδικά για εσάς και όχι μόνο.
Λοιπόν, ψαράκια μου, πολλή δουλειά σας περιμένει. Πολλές συζητήσεις, πολλές επαφές, οι οποίες θα είναι πολύ σημαντικές και τελικώς αποδοτικές. Προσπαθήστε λοιπόν να επωφεληθείτε. Καλό καλοκαίρι. Μία συμβουλή ακόμη θέλω να δώσω, την οποία σας παρακαλώ κρατήστε την. Προσπαθήστε να ζείτε την κάθε στιγμή και να χαίρεστε με αυτά τα οποία έχετε αυτή τη στιγμή. Αυτά. Σημαντικό και ουσιώδες. Πάρα πολύ. Γίνεσαι ευτυχής αμέσως.